Ελληνικά παραμύθια. Οι δίδυμες. Πολύ καιρό πριν, σε ένα χωριό, ζούσε ένας αγρότης με τις δίδυμες κόρες του, Λένα και Νάνση. Τις αγαπούσε πολύ και έπαιζε μαζί τους. Τις μάθαινε να διαβάζουν και πολλά άλλα. Οι άνθρωποι του χωριού συμπαθούσαν πολύ τα κορίτσια. Όταν όμως μεγάλωσαν και έγιναν 10 χρονών, κάτι άλλαξε. Hey, Μάρι, έλα να παίξουμε. Βρήκαμε ένα καινούριο δέντρο με φρέσκα μήλα σήμερα στο δάσος. Αλήθεια? Όχι, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί όχι? Δεν μ' αφήνει η μαμά μου. Η Μάρι δεν θα πάει πουθενά. Λένα και Νάνση, μεγαλώσατε πια. Πρέπει να σταματήσετε να παίζετε με τα αγόρια. Τα κορίτσια πρέπει να είναι όμορφα και να μάθουν να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν και όχι να παίζουν στα δάση. Τι? Μα! Δε φταίτε εσείς. Πρέπει να μιλήσω στον πατέρα σας. Τα κορίτσια απομακρύνθηκαν λυπημένα και μπερδεμένα. Πήγαν σε άλλο φίλο τους. Γεια σας, κυρία Τζέικομπ. Γεια σας, κορίτσια. Τι σας φέρνει εδώ πέρα? Θέλαμε να ρωτήσουμε τη Σάλι αν θέλει να έρθει μαζί μας στο δάσος. Όχι, έχει αρχίσει να μαθαίνει ράψιμο και μπάλωμα. Μπορώ να μάθω και εσάς αν θέλετε. Πρέπει να μάθετε χρήσιμα πράγματα αντί να παίζετε στο δάσος. Μεγαλώσατε πια και τα κορίτσια πρέπει να είναι όμορφα, να ξέρουν να κάνουν δουλειές. Η Νάνση και η Λένα το άκουσαν και απομακρύνθηκαν θλιμμένες. Μα τι συμβαίνει? Πώς και όλοι ξαφνικά σταμάτησαν να παίζουν? Κοίτα εκεί, αν τα αγόρια μπορούν να παίζουν, γιατί όχι και εμείς? Λένα, Νάνση, πάμε να σκαρφαλώσουμε στα δέντρα. Όχι τώρα, Στίβ, ίσως αργότερα. Η Νάνση και η Λένα ανυπομονούσαν να δουν τον πατέρα τους και να το ρωτήσουν γιατί ξαφνικά οι φίλες τους δεν τις έπαιζαν τώρα πια. Πατέρα! Α, οι δύο μου άγγελοι, περάσατε καλά? Το φαγητό είναι έτοιμο. Ευχαριστώ, κορίτσια. Γιατί δεν είσαστε χαρούμενες και ομιλητικές όπως πάντα? Τι συμβαίνει? Πατέρα, γιατί μόνο τα κορίτσια πρέπει να είναι όμορφα και να μαγειρεύουνε ή να ράβουν και να μπαλώνουν? Ποιος σας το είπε αυτό? Σήμερα όταν πήγαμε να πούμε στους φίλους μας να πάμε στο δάσος, η Νάνση και η Λένα είπαν στον πατέρα τους όσα είχαν συμβεί. Ο Τζόναθαν έμεινε άφωνος. Γιατί τα αγόρια να παίζουν και εμείς όχι? Τα κορίτσια μπορούν να κάνουν ό,τι και τα αγόρια. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Τότε, γιατί μόνο τα κορίτσια πρέπει να μαγειρεύουν? Μα κι εγώ μαγειρεύω. Και δεν είμαι κορίτσι. Όλοι πρέπει να ξέρουν να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν, να ράβουν και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο, ανεξάρτητα από το φίλο τους. Τα κορίτσια μπορούν να μάθουν τα πάντα? Τα πάντα. Ακόμη και η πασία? Ακόμη και η πασία. Θέλετε να μάθετε? Ναι! Έτσι, ο Τζόναθαν άρχισε να διδάσκει τα κορίτσια η πασία. Σύντομα τα κορίτσια έγιναν πολύ καλά. Οι κάτοικοι του χωριού όμως δεν ένιωθαν το ίδιο. Πρέπει να τις μαζέψεις τις κόρες σου. Μα γιατί? Κάνουν αυτά που κάνουν τα αγόρια. Δεν είναι σωστό να ανεβαίνουν δέντρα και να καβαλάνε άλογα. Πρέπει να μάθουν να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν και να φροντίζουν το σπίτι τους. Τα κορίτσια μπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμεί η καρδιά τους. Δεν διαφέρουν από τα αγόρια. Οι κόρες μου δεν ενοχλούν, ούτε πληγώνουν κανέναν και δεν θα τις σταματήσω. Αλήθεια, μπορούν να βγάζουν και χρήματα, Τζόναθαν? Πες μου. Γιατί όχι? Αυτό έχω σκοπό να μάθω στα κορίτσια μου όταν μεγαλώσουν. Εγώ δεν θα τις μάθω μόνο πώς να φροντίζουν το χωράφι, αλλά και πώς να πουλάνε τα αγαθά στην αγορά. Κορίτσια να πουλάνε?
Απαράδεκτο! Αν επιμένεις, Τζόναθαν, δεν θα ξαναγοράσουμε τίποτα από σένα και τότε θα πρέπει να φύγετε από το χωριό. Ξανασκέψου το. Μα τα κορίτσια μου κι εγώ δεν κάναμε τίποτα κακό, κύριε. Μάλιστα, σας προκαλώ όλους να μάθετε στις κόρες σας ό,τι θέλουνε. Γιατί να εξαρτώνται από τα αγόρια, τα κορίτσια μπορούν να δουλεύουν και οι άντρες να καθαρίζουν και να μαγειρεύουν. Ο Τζόναθαν δεν ξέρει τι λέει. Όχι, τα κορίτσια να δουλεύουν και οι άντρες να μαγειρεύουν. Πολύ καλά, εάν αυτό επιθυμείς, εσύ και οι κόρες σου δεν είστε πια ευπρόσδεκτοι να έρθετε στα πανηγύρια του χωριού. Όπως θέλετε, κύριε, όμως μια μέρα θα δείτε πως εγώ έχω δίκιο. Σύντομα θα γινόταν μια αθλητική συγκέντρωση όπου αγόρια από 20 χωριά θα αγωνίζονταν. Όλο το χωριό ανυπομονούσε. Αλλά ο Τζόναθαν και οι κόρες του δεν επιτρεπόταν να συμμετάσχουν. Ο υπουργός Ρόλαντ θα έρθει για την τελετή έναρξης. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και όλα να είναι τέλεια. Θέλω να δω τους αγώνες, μα δεν μας αφήνουν. Δεν επιτρέπετε να μπείτε μέσα, αλλά ποιος σας είπε ότι δεν μπορεί να είστε στο ψηλότερο μέρος του χωριού και να βλέπετε? Ναι! Σύντομα έφτασε η μέρα. Η Λένα και η Νάνση σκαρφάλωσαν σε ένα δέντρο που από εκεί φαινόταν όλο το χωριό και έβλεπαν το γεγονός. Είδαν τον υπουργό με το γιο του που θα αγωνιζόταν. Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες. Ενώ ο Θάντερ, ένας τοπικός εγκληματίας, απήγαγε το γιο του υπουργού. Και εδώ έχουμε τους αθλητές του Σάντχαστ που θα παρελάσουν μπροστά από τον υπουργό. Νάνση, τι είναι αυτό? Γιατί τρέχει αυτή η άμαξα τόσο γρήγορα και τόσο μακριά από το στάδιο? Περίεργο, λες να το πούμε στον αρχηγό? Ποιος θα μας ακούσει, Νάνση? Μέχρι να το πούμε στον αρχηγό, η άμαξα θα έχει απομακρυνθεί, ποιος ξέρει για πού. Έλα, έλα, πάμε. Τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στα άλογά τους και ακολούθησαν την άμαξα. Η άμαξα σταμάτησε βαθιά στο δάσος σε μία σπηλιά. Τα κορίτσια κρύφτηκαν πίσω από τα δέντρα και παρατηρούσαν. Αυτός δεν είναι ο γιος του υπουργού Ρόλαντ? Ναι. Μήπως τον απήγαγαν? Πρέπει να το πούμε στους χωρικούς. Λένα, πήγαινε να το πεις στον πατέρα και τον αρχηγό. Όσο εγώ θα τους παρατηρώ από εδώ. Θα είσαι ασφαλής? Θα σκαρφαλώσω στο δέντρο και θα είμαι κρυμμένη στα κλάδια. Πήγαινε και πάρε τα άλογα μαζί σου και πρόσεχε. Η Λένα επέστρεψε στο χωριό και προσπάθησε να πει τα πάντα στον αρχηγό, αλλά εκείνος δεν άκουγε. Εσύ και η αδερφή σου δεν είστε αποδεκτές εδώ, θυμάσαι? Μα έχω κάτι πολύ σημαντικό να σου πω, αρχηγέ μου. Φύγε από εδώ, μικρή. Αφού ο αρχηγός δεν άκουγε τη Λένα, εκείνη έτρεξε ξαφνικά στον υπουργό Ρόλαν. Του είπε τα πάντα. Ο υπουργός και οι χωρικοί έτρεξαν στο δάσος, εκεί που τους πήγε η Λένα, και η Νάνση τους είπε τι είχε δει. Έχουν το γιο σας στη σπηλιά και φορτώνουν κάτι σε άμαξες. Νομίζω πως θα φύγουν σύντομα. Φυσικά και όχι. Οι χωρικοί και οι φρουροί επιτέθηκαν στη σπηλιά, έπιασαν τους απαγωγείς και έσωσαν το γιο του υπουργού. Είμαι τόσο περήφανος για σας, κορίτσια. Ο γιος μου είναι ασφαλής χάρη στις κόρες σου, Τζόναθαν. Μπράβο σου, κύριε, που έχεις τόσο ανεξάρτητα τα κορίτσια στο χωριό σου. Δεν είμαι εγώ, κύριε, αλλά ο Τζόναθαν και οι κόρες του που μας δίδαξαν ένα πολύτιμο μάθημα. Τζόναθαν, είχες δίκιο. Τα κορίτσια μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν και τα αγόρια και θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό. Αγόρια ή κορίτσια, κανείς δεν είναι δυνατότερος ή πιο αδύναμος από τον άλλον και όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα.
τα αγόρια μπορούν να μαγειρεύουν και τα κορίτσια να καβαλάνε άλογα ή οτιδήποτε άλλο τους αρέσει.